Γνωρίζουμε, κύριε Υπουργέ, ότι κάνατε τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και γνωρίζουμε επίσης ότι αυτές ήταν και οι δεσμεύσεις απέναντί τους όσον αφορά την στάση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτό το πρόγραμμα που και εσείς είπατε ότι είναι αναγκαίο και προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες απέναντι σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Και αυτοί βέβαια θα σταματήσουν ποτέ να έχουν ανάγκη τέτοιων υπηρεσιών. Επειδή έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι σε μια τέτοια εργασιακή σχέση με συνεχείς παρατάσεις αυτοί οι εργαζόμενοι εδώ και 15 έως και 20 χρόνια. Αρκετοί εργαζόμενοι δουλεύουν αυτή την περίοδο. Υπάρχει μια επιφύλαξη σε σχέση με αυτή τη ρύθμιση που προβλέπεται από τον νόμο του συγκεκριμένου που αναφέραμε προηγουμένως, όπου προωθείται η λύση σε αυτό το θέμα, αν πράγματι θα καλύψει όλους τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτό το πρόγραμμα. Θεωρούμε και έχουμε μια επιφύλαξη αν πράγματι μείνουν έξω όπως έμειναν και από το πρόγραμμα, από όλη αυτή τη διαδικασία οι καθαριότητες στους Δήμους έμειναν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, έχασαν τη δουλειά τους, παρόλο που δουλεύανε αρκετά χρόνια. Έχουμε λοιπόν μια επιφύλαξη αν πράγματι θα καλυφθεί το σύνολο των εργαζομένων σε βοήθεια στο σπίτι με αυτή τη διαδικασία που έχει αποφασιστεί και που θα συνεχίσετε κι εσείς βέβαια με την προκήρυξη, όπως είπατε, ότι ο διαγωνισμός θα γίνει το 19 και τα αποτελέσματα θα είναι το 2020. Αυτή την επιφύλαξή μας θέλουμε να τη μοιραστούμε, θέλουμε να την προβάλλουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι άδικο εργαζόμενοι που δουλεύουν για αρκετά χρόνια να χάσουν τη δουλειά τους κάποια στιγμή. Έχουν μία τεχνογνωσία, έχουν μία εμπειρία και νομίζω ότι δεν είναι σωστό να φύγουν από αυτή τη θέση που έχουν και προσφέρουν σημαντική υπηρεσία σε αυτό το πρόγραμμα, όπως είναι παρθομολογούμενο ότι είναι αναγκαιότητα.